Και πάμε να κάνουμε κάποιες συνηθισμένες πράξεις πάνω σε διδιάστατες πίνακε όπως είναι η πρόσθεση των πινάκων. Αυτό το οποίο ξέρουμε τώρα από την άλλη βρα είναι ότι πηγαίνουμε για να προσθέσουμε δύο πίνακες και θα φτιάξουμε έναν πίνακα ο οποίος θα έχει την ίδια διάσταση, τις ίδιες διαστάσεις με τους δύο πίνακες και πηγαίνουμε πολύ απλά και κάνουμε το εξής, Σύμπάμε αυτό το στοιχείο και αυτό το στοιχείο και πάμε και το χώνουμε εδώ. Αμέσω μετά παίρνουμε αυτό το στοιχείο και αυτό το στοιχείο και πηγαίνουμε και το χώνουμε εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Από τον τρόπο σκέψη καταλαβαίνουμε ότι η διαπέραση την οποία πρέπει να κάνουμε είναι κατά γραμμέ. Εντάξει, και κατά στήλου μπορούμε, αλλά αυτό είναι το πιο λογικό. Θα πάρουμε ένα-ένα τα στοιχεία και θα πάμε να τα χώσουμε αθρίζοντά τα στον τρίτο πίνακα. Συνεπώ, ο κώδικα είναι πολύ απλό. Είναι πάλι ένα διπλό φόρ και έχουμε ένα, μια διαπέραση κατά και έπειτα πηγαίνουμε και υπολογίζουμε το στοιχείο πολλαπλασιάζοντας προσθέτοντας τα αντίστοιχα στοιχεία των δύο πινάκων. Μας λέει τώρα στην άσκηση 12 να κατασκευάσουμε εμείς το πρόγραμμα το οποίο θα αρχικοποιεί τυχαία δύο μία πίνη πίνακας και στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα τυπώνει το άθροισμά τους. Συνεπώς πάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα πατήσω πάνω σε ένα προγραμματάκι το οποίο έχω φτιάξει ήδη για να γλιτώσω λίγο κώδικα. Συνεπώς ας πατήσουμε πάνω στο προηγούμενο που είχαμε και θα πάμε και θα ορίσουμε καταρχάς δύο πίνακες, ο ένας θα είναι ο πίνακας 1, ο αρχικός και επίσης θα έχουμε και το πίνακα 2 ο οποίος θα είναι ο δεύτερος πίνακας και θα έχουμε και τον τρίτο πίνακα ο οποίος θα υπολογίσει το άθροισμά τους, δηλαδή ο πίνακας 3 πάλι θα είναι με ροζ γραμμές και κολ στήλες. Ωραία, ε, αυτό, αυτά τα κολοκύθια εδώ πλέον δεν τα χρειάζομαι, θα τα φάω, εντάξει, θα κρατήσω μόνο το μη και το νη. και πάμε να κάνουμε την αρχικοποίηση των πινάκων, γιατί θα αρχικοποιήσουμε δύο πίνακες αυτή τη φορά. Τώρα για την ώρα δεν τα έχουμε κάνει συναρτήσει και αυτό είναι το κακό. Δηλαδή ότι με τι συναρτήσει, καλή συναρτήση και είναι και πολύ πιο όμορφο το πρόγραμμά σου. Αλλά αυτό όπω είπαμε θα το κάνουμε στι εφαρμογέ στο τέλο του μαθήματο. Και εδώ θα πάμε να φτιάξουμε απλά το πίνακα 1, θα φτιάξουμε και το πίνακα 2. Και στη συνέχεια θα πάμε και θα Προσθέσουμε, να κάνουμε μάλλον τις εκτυπώσεις κανονικά των δύο πινάκων, να πούμε ότι αυτός είναι ο πίνακας α, και να τυπώσει τα στοιχεία 1-1 του πίνακα α και αμέσως μετά να πάμε να τυπώσουμε και το δεύτερο πίνακα, ο οποίος είναι ο πίνακας β και να τυπώσουμε πάλι 1-1 τα στοιχεία και αυτού εδώ του πίνακα. Ωραία, και αμέσως μετά θα πάμε να κάνουμε τον υπολογισμό, θα μπορούσαμε να κάνουμε και κατευθείαν την εκτύπωση. Ε, αλλά θα το κάνουμε ξεχωριστά απλώς για να διαχωρίσουμε τα βήματα, έτσι. Οπότε πηγαίνουμε και κάνουμε τον υπολογισμό του αθρίσματος, να το κόψουμε λίγο εδώ, και εδώ τώρα στο διπλό να πάμε και να πούμε ότι το πίνακας 3 του ij, η διαπέραση γίνεται κατά γραμμές, θα πάμε και θα αποθηκεύσουμε το άθροισμα του πίνακας 1 του IJ, το των αντιστοίχων στοιχείων δηλαδή, των δύο πινάκων πρακτικά. Εντάξει, αυτό είναι το οποίο κάνουμε και ένας πολύ απλός, κομψός και αποτελεσματικός αλγόριθμος. Ωραία, να φύγουν και αυτά εδώ όλα και να μείνει μόνο η εκτύπωση του αθροίσματος, τίποτα άλλο. Η εκτύπωση λοιπόν του αθροίσματος του πίνακα. Συνεπώς πηγαίνουμε εδώ και λέμε εκτύπωση αθρίσματος και τελικά πηγαίνουμε στο τέλος, τα κουρεύω και αυτά εδώ τα περιτά Και έχουμε φορά ίσον 0, εδώ το έχω πειράξει πολύ, ας πάμε να πάρουμε την εκτύπωση όπως την είχαμε κάνει εδώ και αυτό σου λέω είναι και η μαγιά του να φτιάχνεις συναρτήσεις, ότι πειράζει κάτι αλλά ε, σου μένουν τελικά τα αποτελέσματα όπως σε ενδιαφέρουν. Συνεπώ, πηγαίνουμε εδώ και λέμε ότι ο πίνακα C, ο οποίο είναι το άθεσμο των δύο πινάκων του πάντων, είναι η εκτύπωση την οποία θα κάνουμε στο πίνακα 3 του IJ. Εντάξει. Ε, πολύ καλά, συνεπώ να το τρέξουμε και αυτό και βλέπει ότι ο πίνακα Α είναι 8 και 7, 15, 7 και 7, 14, 10 και 7, 17 κτλ. κτλ. Ε, εντάξει. Και με τον τρόπο αυτό κάναμε το άθροισμα των δύο πινάκων. Πάμε να κάνουμε τώρα το γινόμενο δύο πινάκων, το οποίο είναι ένας πιο επίπονος αλγόριθμος, ε, ακριβώς διότι και ο, ο αλγόριθμος υπολογισμού του γινωμένου δύο πινάκων είναι και αυτός με τη σειρά του πιο επίπονος. Ωραία, ξέρουμε από τα μαθηματικά ότι για να κάνουμε τον υπολογισμό του γινωμένου πρέπει να πάμε για κάθε γραμμή του πρώτου πίνακα και επίσης για κάθε στήλη του δεύτερου πίνακα και να κάνουμε έναν υπολογισμό. Και ποιο είναι ο υπολογισμός? Ότι στο γινόμενο των δύο πινάκων, το C του IJ, αυτό εδώ δηλαδή το στοιχείο, θα είναι ίσο με το εσωτερικό γινόμενο πρακτικά το οποίο κάνουμε μεταξύ των δύο διανυσμάτων που αντιστοιχούν στους δύο πίνακες. Επίσης ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει και μια σχέση διαστάσεων, δηλαδή αν ο πρώτος πίνακας ξέρω εγώ είναι μη επινή, τότε ο δεύτερος πίνακας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά νη επί κάπως. Εντάξει, θα πρέπει το πλήθος των στυλών του πρώτου πίνακα να είναι ίσο με το πλήθος των γραμμών του δεύτερου πίνακα. Άρα λοιπόν πάλι έχουμε να κάνουμε εδώ με έναν συνδυασμό και τώρα το loop αυτό για να το καταλάβουμε πρέπει να το σκεφτούμε πάνω στο γινόμενο. Έτσι δηλαδή όπως κάνουμε τον υπολογισμό. Πρώτα θα υπολογίσουμε αυτό εδώ το στοιχείο. Αμέσως μετά θα υπολογίσουμε αυτό εδώ το στοιχείο. Μετά θα υπολογίσουμε αυτό εδώ το στοιχείο. Μετά θα υπολογίσουμε αυτό εδώ το στοιχείο. Άρα λοιπόν θα κάνουμε μια διαπέραση κατά γραμμέ πάνω στο γινόμενο έτσι όπως το υπολογίζουμε. Γι' αυτό το λόγο βλέπεις αυτό εδώ το for, το εξωτερικό, το διπλό, το οποίο κάνει μια διαπέραση κατά γραμμέ. Και μετά, όταν εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο του πίνακα, αυτό είναι δηλαδή πια το στοιχείο C του IJ. Για να κάνουμε τον υπολογισμό μα, πρέπει να κάνουμε τον υπολογισμό του εσωτερικού γινόμενου. Συνεπώ, πηγαίνουμε και λέμε ότι το C του AJ είναι ίσο με το 0 και αμέσω μετά έχουμε στα χέρια μα δύο πράγματα. Έχουμε στα χέρια μα τη, τη γραμμή I του πρώτου πίνακα και έχουμε επίση στα χέρια μα τη στήλη J του δεύτερου πίνακα. Αυτά είναι τα, τα πράγματα τα οποία μα ενδιαφέρουν. Άρα λοιπόν, πηγαίνουμε και λέμε ότι θα κάνουμε τον υπολογισμό και θα πάρουμε το στοιχείο α του I του 0 και θα το πολλαπλασιάσουμε με το στοιχείο β0 ε, του j και αμέσως μετά θα πάρουμε το στοιχείο α το οποίο είναι i του 1 αυτή τη φορά και θα το πολλαπλασιάσουμε με το β1 του j και το στοιχείο α I του 2 με το V2 του J κτλ. Άρα λοιπόν το loop θα τρέξει όσα είναι η κοινή αυτή διάσταση που έχουν οι δύο πίνακε, αυτό εδώ το NI που βλέπει εδώ το οποίο είναι κοινό. Άρα for K is 0 και η μικρότερο του K, αυτό το K παίζει το ρόλο του NI έτσι όπω έκανε την αντιστοίχηση. Και η συν συν θα πάμε και θα αφρίσουμε πάνω στο CI του J τα γινόμενα, τα επιμέρου τα οποία προκύπτουν για του δύο πίνακε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το γινόμενο. Να κατασκευάσουμε τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο θα αρχικοποιεί τυχαία ποινή πίνακε και θα υπολογίζει και θα τυπώνει το γινόμενό του. Άρα, θα πάμε να τροποποιήσουμε το πρόγραμμα το οποίο κάναμε για την πρόσθεση δύο πινάκων. Να το πούμε ότι είναι η άσκηση 13. Οπότε πάμε να κάνουμε τις δουλειέ μας, να είμαστε λίγο προσεκτικοί όσον αφορά όμως τα όρια του πίνακα και θα το κάνουμε τώρα πιο γενικό το πρόγραμμά μας, εντάξει. Οπότε σύμφωνα με το κώδικα τον οποίο έχουμε γράψει πάνω, εντάξει, η διάσταση του αρχικού πίνακα είναι μη επικάπα. Εντάξει, να το φτιάξουμε αυτό να είναι κατανοητό. Είναι μη επικάπα η πρώτη διάσταση και επίσης κάπα επί είναι η δεύτερη διάσταση του πίνακα. Συνεπώς, Πάμε να φτιάξουμε έναν πίνακα έτσι ώστε ο πρώτος πίνακας να είναι, όπως έλεγε η εκφώνηση, να είναι 2 επί 3. Συνεπώς πηγαίνω και ορίζω ότι το μ θα είναι ίσο με το 2, το κ θα είναι ίσο με το 3 και επίσης έχουμε ότι το ν θα είναι ίσο με το 4. Εντάξει, ξαναλέω, μ επί κ θα είναι ο πρώτος πίνακας και κ επί ν θα είναι ο δεύτερο πίνακα. Τώρα, με βάση αυτά, έχω ορίσει του τρει πινακές μου. Πηγαίνω και κάνω την αρχικοποίησή μου. Είπαμε ότι μη επί είναι ο πρώτο πίνακα και κάπα επί θα είναι ο δεύτερο πίνακα. Και πηγαίνουμε και κάνουμε τώρα την, αρχική, την εκτύπωση των αρχικών πινάκων καλύτερα και να τυπώσουμε τους δύο πίνακες έτσι όπως είναι αρχικά. Συνεπώς έχουμε ότι ο πίνακας α είπαμε ότι θα είναι μη επί κα, και επίσης είπαμε ότι ο δεύτερος πίνακας θα είναι καπα επί νη και με τον τρόπο αυτό θα κάνουμε την εκτύπωση. Αμέσως μετά θα κάνουμε τον υπολογισμό του γινωμένου των δύο αυτών πινάκων. Συνεπώς να το φάμε λίγο αυτό, να το κάνουμε ένα compile για να δούμε λίγο την εκτύπωση. Κοίτα τον ωραιο είναι σπίνα, 2x3 ο πρώτος και επίσης 3x4 ο δεύτερος πίνακας. Πάμε να κάνουμε λοιπόν τώρα τον υπολογισμό του γινωμένου σύμφωνα με τον αλγόριθμο που συζητήσαμε. Έχουμε έχει φορέ ISO 0 For Jason 0 και J Crowder του ΝΗ. Άρα ο τελικό πίνακα είπαμε και προηγουμένω ότι θα έχει διάσταση τώρα μη επεινή. Εντάξει. Και αμέσω μετά πηγαίνουμε και λέμε ότι το πίνακα του 3 του IJ θα είναι ίσο με το 0 αρχικά. Θα κάνουμε αυτή την αρχικοποίηση και μετά θα έχουμε ακόμα ένα εσωτερικό loop το οποίο θα τρέξει για τις τιμές του K, K 0, K μικρότερο του K κεφαλαίου, K συν συν. Και θα πάμε και θα κάνουμε το πίνακα 3 του IJ να είναι ίσο με, να είναι να επαυξάνεται κατά το γινόμενο αυτών των δύο ποσοτήτων. Εντάξει, δηλαδή το πίνακας 1 του I, K, το τρέχον στοιχείο δηλαδή της αγιωστής γραμμής του πρώτου πίνακα και επίσης το πίνακας 2 του KJ, δηλαδή το K στοιχείο της J στήλης του δεύτερου πίνακα. Ωραία, και αμέσως μετά να κάνει την εκτύπωση του γινόμενου. Εντάξει, και να πάμε να κάνουμε εδώ μια εκτύπωση του γινόμενου οπότε ο υλικό πίνακα όπω είπαμε θα είναι μη επεινή. Άρα λοιπόν πράγματι θα πρέπει να πηγαίνει και να τυπώνει το πίνακα 3 του IJ. Ωραία, α το τρέξουμε λίγο το προγραμματάκι. Α, δεν έχω δηλώσει το OK, να το χώσουμε και αυτό στι βοηθητικέ μεταβλητέ. Και το τρέχω που λες λίγο το πρόγραμμα και μας βγάζει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι και πολύ ελέγξιμο. Να πάμε να το αλλάξουμε λίγο το εύρος των αριθμών τους οποίους Πηγαίνει και κάνει την αρχικοποίηση των δύο αρχικών πινάκων. Του βάλουμε να είναι από το 0 έω το 2. Εντάξει. Τώρα νομίζω μπορούμε να το ελέγξουμε καλύτερα. Η πρώτη, γραμμη γραμμή είναι 2-0-0 και η δεύτερη στήλη είναι 0-1-0. Αν κάνουμε το γινόμενό τη με τον τρόπο αυτό, θα μα βγει όντω 0. Μετά, πρώτη γραμμή επί δεύτερη στήλη είναι 2 επί 2 και τα άλλα είναι κουλούρια. Άρα λοιπόν μα βγαίνει 4 και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έτσι λοιπόν με τον τρόπο αυτό καταφέραμε και κάναμε και το γινόμενο των δύο πινάκων. Πάμε να δούμε λίγο και τον ανάστροφο πίνακα. Ο ανάστροφο πίνακα είναι μια πολύ συνηθισμένη πράξη στα ενάγεβρα όπου θέλουμε τώρα να δημιουργήσουμε τον ανάστροφο ενός πίνακα α. Πώς το κάνουμε αυτό. Ε, ξέρουμε ότι ο ορισμός του αναστρόφου είναι ότι κάνει στην ουσία τις γραμμές στήλες. Ωραία. Θα πάμε λοιπόν και θα πούμε ότι ο πίνακας β, αν ο πίνακας α είναι νι επί μι, τότε ο πίνακας β θα είναι μη επί νι, θα είναι αντίστροφη η διάταξή του. Και εδώ τώρα τον κατασκευάζουμε κιόλα, γιατί θα μπορούσαμε πολύ απλά να κάνουμε μια εκτύπωση από αυτέ που μάθαμε νωρίτερα στο μάθημα, έτσι. Αλλά εδώ θέλουμε να τον κατασκευάσουμε κιόλας στον πίνακα β. Αυτή είναι η διαφορά. Συνεπώ, πώ θα κάνουμε τη διαπέραση, θα πάμε και θα πούμε ότι για κάθε ένα στοιχείο του πίνακα α πήγαινε και βάλε μου το στην ανάστροφη θέση. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι το α11, θα μου το βάλεις το β του 1,1. Αυτό είναι το α του 1,2, θα, το ε, το θα μου το βάλεις στη θέση β 2,1. Αυτό είναι το α του 1,3, θα μου το βάλεις στη θέση β 3,1 κτλ. κτλ Άρα λοιπόν το loop είναι απλά να αντιστρέψουμε τις θέσεις των δύο δικτών. Είναι πολύ εύκολο ο κώδικας για τον ανάστροφο πίνακα και μας λέει η, η άσκηση να πάμε και να κάνουμε επίσης μια κατασκευή ενός προγράμματος που θα υπολογίζει τον ανάστροφο του πίνακα. Συνεπώς εδώ θα χρειαστώ τώρα δύο πίνακες μόνο, θα χρειαστώ επίσης και τη διάσταση την οποία θα την αφήσω να είναι μη επινή. Το κάπα φεύγει, θα κάνω την αρχικοποίηση του πρώτου πίνακα, και μετά θα εκτυπώσω τον πρώτο πίνακα που λε. Και μετά να φύγει ο Β, τελείωσε η εκτύπωση και θα κάνω υπολογισμό του ανάστροφου πίνακα. Διαπέραση κάνω κατά γραμμέ όπω είδε. ίσον ίσουν 0, μικρότερο του μνημείων κτλ. Το J μικρότερο του ν, J συν συν. Και θα πάω στο πίνακα 2 του JI και θα πάω και θα του αποθηκεύσω το πίνακα 1 του IJ αυτή τη φορά. Εντάξει. άρα λοιπόν πίνακα 1 του IJ. Και αυτά εδώ πέρα πάνω από εκεί που ήρθανε και φεύγει και αυτό και είμαστε κομπλε. με τον υπολογισμό. Συνεπώ το μόνο το οποίο μένει είναι να πάμε και να κάνουμε την εκτύπωση του ανάστροφου πίνακα. Έτσι. Αναστροφού. Συνεπώ ο πίνακα ανάστροφος, α το πούμε. Πίνακας ανάστροφος θα είναι, θα κάνουμε τη διαπέραση τώρα προσοχή. Οι γραμμές αυτού του πίνακα τώρα είναι νη, ενώ οι στήλες του είναι μη. Άρα λοιπόν θα πάμε να πούμε i μικρότερο του νη και το j με j μικρότερο του μη και θα πάμε και θα τυπώσουμε το αντίστοιχο στοιχείο του δεύτερου πίνακα. Ωραία, άρα εδώ, τι... Α, ναι, εδώ κάποιο λάθο. Έχουμε αρχικοποίηση των πινάκων. Ναι, αυτό είναι η αρχικοποίηση. Πρέπει να είναι μία πινή ξόμινα από την προηγούμενη άσκηση και επίση και αυτό εδώ έχει ξωμείνει. Πολλά ξωμείνω και δεν, δεν είναι καλό αυτό να ξέρει. Εκτύπωση λοιπόν των αρχικών πινάκων. Μη επεινή, μη επεινή. Ο υπολογισμό του αδυναστρόφου, μη επεινή. Νη το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε, όπω βλέπει, η εκτύπωση των αναστρόφου γίνεται σωστά. Έτσι. Η πρώτη γραμμή έγινε πρώτη στήλη, η δεύτερη γραμμή έγινε δεύτερη στήλη κτλ. κτλ. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι με τι πολλέ αυτέ ασκήσει εξοικειώθηκε με τι πολύ βασικέ πράξει και έτσι μπορεί να προχωρήσει και να κάνει και πιο περίπλοκα προγράμματα τα οποία θα σου φανούν χρήσιμα.